Γεια σας, είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και θα σας παρουσιάσω το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου ενότητα 5, όπου θα αναλύσω τις εντολές αλλαγής ροής, διακλάδωση χωρίς συνθήκη και διακλάδωση με συνθήκη για την αρχιτεκτονική Χ86. Το παρόν έργο υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μία πολύ χρήσιμη εντολή στην Assembly Χ86 είναι η εντολή GMP, Jump. Είναι μια εντολή διακλάδωσης χωρίς συνθήκη. Η εκτέλεση αυτή, λοιπόν, συνεχίζει από το σημείο που ορίζει GMP. Δέχεται μόνο μία παράμετρο, δηλαδή GMP παράμετρος 1, όπου παράμετρος 1 είναι μια ετικέτα μνήμης, δηλαδή ένα αλφαρυθμητικό ακολουθούμενο από άνω κάτω τελεία. Δηλαδή, αν εμείς γράψουμε κάπου GMP αρχή, τότε θα αλλάξει η ροή εκτέλεσης του προγράμματος και θα συνεχίσει από το σημείο που ονομάζεται αρχή άνω κάτω τελεία. Σας θυμίζω ότι η ετικέτα μνήμης δεν καταλαμβάνει machine code, απλώς χρησιμοποιείται κατά τη συγγραφή του προγράμματος, προκειμένου να θέσει μία άγκυρα εκεί, ώστε ο assembler να μπορέσει να αντικαταστήσει την ετικέτα αυτή με τη συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης. Άρα λοιπόν, όταν εκτελεστεί η εντολή GMP, αυτό που γίνεται είναι ότι τροποποιείται ο καταχωρητής IP και αλλάζει την διεύθυνση που βρίσκεται αυτή η ετικέτα. Εκτός από τους καταχωρητές γενικής χρήσης AX, BX, EXDX, υπάρχουν και οι καταχωρητές ειδικής χρήσης BP, SP, SI και DI που χρησιμοποιούνται για τη διευθυνσοδότηση μνήμης. Βέβαια, σε αυτούς τους καταχωρητές μπορούμε να κάνουμε πρόσθεση add, sub κτλ, αλλά δεν συνιστάται. Οι καταχωρητές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για γενικού σκοπού πράξης είναι οι πρώτοι τέσσερις. Υπάρχει επίσης και ένας ειδικό καταχωρητής που ονομάζεται καταχωρητής σημεών ή κατάστασης, που είναι ο SR, State Register, Status Register και ούτω καθεξής. Ο καταχωρητής λοιπόν κατάστασης ή σημεών είναι ο μοναδικός καταχωρητής που επιτρέπεται πρόσβαση ένα bit, δηλαδή μπορεί να διαβαστεί η τιμή ενός συγκεκριμένου bit, bit 0. Το κάθε bit αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη σημαία, η οποία τίθεται σε μία κατάσταση, 0 ή 1, εφόσον είναι bit, αναλόγως αν έχει ανιχνευτεί μία κατάσταση ή όχι. Για παράδειγμα, βλέπουμε στο σχήμα ότι στη θέση 0 είναι το carry flag, το CF. Αυτό σημαίνει ότι αν δημιουργηθεί κρατούμενο από την προηγούμενη πράξη, τότε θα τοποθετηθεί το 1 στην θέση 0 που αντιστοιχεί στο carry flag. Ο status register ενημερώνεται μόνο από αριθμητικές και λογικές πράξεις. Δηλαδή, αν έχουμε μια εντολή move, για παράδειγμα, δεν θα αλλοιωθεί το περιεχόμενό του. Οι σημαντικοί δείκτες κατάστασης του status register, πρώτον είναι το CF, carry flag, το οποίο χρησιμοποιείται σαν ένα επιπλέον διαδικό ψηφίο σε αριθμητικές εντολές και τοποθετείται ως κρατούμενο και είναι το κρατούμενο από την προηγούμενη αριθμητική πράξη. Μία άλλη σημαία είναι το sign flag, SF. Αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται από αριθμητικές και λογικές πράξεις και δείχνει την τιμή του αποτελέσματος της προηγούμενης αριθμητικής ή λογικής πράξης. Δηλαδή, με απλά λόγια, είναι το MSB. Γιατί το MSB άμα είναι 1 σημαίνει είναι αρνητικός αριθμός και το SF θα πάρει την τιμή 1, ενώ άμα είναι 0 το MSB, το Most Significant Bit, τότε το SF θα πάρει την τιμή 0. Μία άλλη σημαία είναι το Zero Flag. Γίνεται 1 αν το αποτέλεσμα της προηγούμενης αριθμητικής συλλογικής πράξης είναι 0. Και ασφαλώς γίνεται 0 αν είναι οποιαδήποτε άλλη τιμή. Εδώ ίσως είναι και ένα σημείο που μπερδεύει κάποιους προγραμματιστές, γιατί τίθεται σε 1 όταν έχουμε 0 και τίθεται σε 0 όταν έχουμε 1. Αλλά αυτό δείχνει η σημαία αυτή, zero flag. Ενεργοποιείται όταν έχουμε 0. Πρέπει να σημειώσουμε λίγο για το carry flag, ότι είναι μια σημαία
που ενεργοποιείται όταν έχουμε μη προσημασμένους αριθμούς. Ενώ η άλλη σημαία που βλέπουμε τώρα, η overflow flag, χρησιμοποιείται για προσημασμένους αριθμούς και ενεργοποιείται όταν έχουμε αλλαγή προσήμου εκεί που δεν θα έπρεπε να έχουμε αλλαγή προσήμου. Για παράδειγμα, αν έχουμε έναν θετικό αριθμό και προσθέσουμε έναν θετικό αριθμό και καταλήξουμε σε έναν αρνητικό αριθμό, τότε έχουμε αλλαγή προσήμου. Γιατί συν και συν έπρεπε να μας δώσει συν. Έχουμε όμως αλλαγή προσήμου και τότε ενεργοποιείται το overflow flag. Ομοίως, αν έχουμε πλην και προσθέσουμε ένα πλην, θα περίμενε στο τέλος να έχουμε πλην. Αν όμως αυτό είναι συν, ομοίως έχουμε overflow. Overflow δεν έχουμε ποτέ σε προσημασμένους αριθμούς, αν έχουμε αριθμούς διαφορετικού μεγέθους, διαφορετικού προσήματος, δηλαδή συν και πλην ή πλην και συν. 8086 διαθέτει 18 εντολές διακλάδωσης, με τις οποίες υπάρχει δυνατότητα διακλάδωσης αναλόγως της τιμής ή της σημαίας ή συνδυασμό των σημαίων. Οι σημαίες που ελέγχονται είναι το carry flag, overflow flag, sign flag και το zero flag. Σε μη προσημασμένους ελέγχεται το carry flag και το zero flag, ενώ σε προσημασμένους ελέγχεται η overflow και η sign flag. Προκειμένου να υλοποιήσουμε την διακλάδωση, θα χρησιμοποιήσουμε 5 βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η εντολή CMP, εντολή σύγκρισης. Μετά ακολουθεί η εντολή αλλαγής ροής εκτέλεσης, είναι μια εντολή που ξεκινάει από J και έχει ένα ή δύο ακόμα χαρακτήρες. Μετά ακολουθεί η ομάδα εντολών που θα εκτελεστούν αν δεν υλοποιηθεί η αλλαγή ροής εκτέλεσης. Και τέλος βρίσκεται η ομάδα εντολών που θα εκτελεστούν αν υλοποιηθεί η αλλαγή ροής εκτέλεσης. Έτσι λοιπόν, πριν από την GMP, πολύ συχνά τοποθετείται και μία εντολή CMP. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν τοποθετείται η CMP, αν έχει γίνει μία προηγούμενη αριθμητική πράξη που έχει τροποποιήσει σημαίες και απλώς εμείς θέλουμε να ελέγξουμε τα αποτελέσματα των σημαίων. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται CMP. Η εντολή σύγκριση συντάσσεται όπως η εντολή αφαίρεση sub, δηλαδή έχουμε CMP παράμετρος 1, παράμετρος 2. Είναι ακριβώς όπως η εντολή sub, δηλαδή κάνει αφαίρεση παράμετρος 1, παράμετρο 2, με διαφορά όμως ότι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης δεν αποθηκεύεται. Ενώ αν είχαμε sub παράμετρος 1, παράμετρος 2, θα αποθηκεύονταν το αποτέλεσμα στην παράμετρος 1. Όταν έχουμε CMP, δεν αποθηκεύεται στην παράμετρο 1. Το μόνο που γίνεται είναι ότι τροποποιείται ο καταχωρητής σημαίων. Έτσι λοιπόν, CMP παράμετρος 1, παράμετρος 2, ασφαλώς θα πρέπει οι καταχωρητές, αν είναι καταχωρητές και οι δύο, να είναι ίδιου μεγέθους. Αλλιώς μπορούμε να έχουμε είτε καταχωρητή, είτε διεύθυνση μνήμη, είτε αριθμό. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να έχουν ίδιο μέγεθος. Έτσι λοιπόν, ένα παράδειγμα είναι CMP AL,5, όπου συγκρίνεται το AL με την καθαρή τιμή 5, CMP VX,5 σε διπλά εισαγωγικά, όπου συγκρίνει το VX με την ASCII τιμή 5, CMP DX,DI, όπου συγκρίνει το DX με το DI και ούτω καθεξής. Η CMP λοιπόν δεν τροποποιεί τον αρχικό καταχωρητή, αλλά ενημερώνει τον καταχωρητή σημαίων. Δεν επιτελείται καμία άλλη αλλαγή. Το επόμενο βήμα, ελέγχουμε τον καταχωρητή σημαίων. Η CMP λοιπόν υλοποιεί μια πράξη αφαίρεσης χωρίς να αποθηκεύει το αποτέλεσμα. Και ακολουθεί η εντολή που ξεκινάει από J. J και κάποιο γράμμα. Τα γράμματα είναι από τις αγγλικές λέξεις που φαίνονται στη διαφάνεια. Δηλαδή, για μεγαλύτερο, για μη προσημασμένο είναι το above, άρα το α. Για μικρότερο είναι το B, below. Για ίσο είναι το E, equal. N, not, όχι, σε συνδυασμό όμως με κάποια από τα προηγούμενα γράμματα ή τα επόμενα. G, greater, για προσημασμένους. L, lower, για προσημασμένους πάλι μικρότερο. P, parity, ισοτιμία. Z, zero, μηδενικό αποτέλεσμα, αν το Z ίσον 1. C, carry, αν έχουμε κρατούμενο, δηλαδή C ίσον 1. O, overflow, υπερχείληση, αν έχουμε overflow ίσον 1. Και S, sign, S ίσον 1. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε J, S,
που σημαίνει να γίνει η αλλαγή ροής εκτέλεσης, jump if sign, δηλαδή άμα κάνουμε JS, jump if sign, δηλαδή αν υπάρχει αρνητικό πρόσημο. Ή μπορούμε να κάνουμε J not S, δηλαδή να γίνει jump αν δεν υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα και ούτω καθεξής. Αρχικά λοιπόν επιλέγουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε εντολές για προσημασμένους ή μη προσημασμένους αριθμούς. Στα εργαστήρια της assembly εμείς χρησιμοποιούμε κυρίως μη προσημασμένους αριθμούς. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε ένα από ή περισσότερα από τα γράμματα ε, β, α και ν. Για παράδειγμα, αν επιλέξουμε το ν, α, ε, τότε έχουμε την εντολή j, ν, α, ε, δηλαδή jump if not, από το ν, αν δεν ισχύει, not, above, από το α, ή equal, ίσο. Άρα, λοιπόν, να γίνει η αλλαγή ροής εκτέλεσης αν δεν έχουμε μεγαλύτερο ίσο. Ομοίως για προσημασμένους δημιουργούμε την εντολή J από τα γράμματα E, G, L, IN. Δηλαδή, όπως είδαμε πριν, για από τα γράμματα που αφορούν αποκλειστικά τους προσημασμένους αριθμούς. Σε ειδικές περιπτώσεις βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή J επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα γράμματα C, O, S, Z, άμα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε να ελέγξουμε μια συγκεκριμένη σημαία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε όλα τα πιθανά ζευγάρια και τα ισοδύναμά τους, δηλαδή το JB είναι ισοδύναμο με το J, ν, α, ε, δηλαδή να έχει διακλάδωση αν είναι μικρότερο ή μη προσημασμένο. J, A, E είναι ισοδύναμο με το J, N, B, διακλάδωση αν δεν είναι μικρότερο ή μη προσημασμένο. Στον πίνακα αυτό λοιπόν φαίνονται και οι δείκτες που ελέγχονται κάθε φορά. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δούμε αν είναι ίσα τα προηγούμενα αποτελέσματα, δηλαδή J, ε, πρέπει να ελέγξουμε την σημαία 0. Αν το 0 flag is on 1, σημαίνει τότε ότι η προηγούμενη αριθμητική πράξη, δηλαδή CMP α,β, έχει συνέπεια μηδενικό αποτέλεσμα και επειδή η πράξη της σύγκρισης είναι α-β, άρα είχαμε α-β ίσον 0, δηλαδή α ίσον β. Άρα η σημαία 0 flag ίσον 1 θέτει και ενεργοποιεί τη διακλάδωση J, Z ή J equal. Δηλαδή, μας δείχνει ότι τα προηγούμενα δύο στοιχεία είναι ίδια. Θα πρέπει βέβαια όλες αυτές τις εντολές να μπορέσουμε να τις κατανοήσουμε προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουμε στα προγράμματά μας. Κάποιο παράδειγμα λοιπόν, αν ο αλφα-L είναι μικρότερος από 10 να εκτελεστεί το τμήμα κώδικα α-α-α, ενώ διαφορετικά να εκτελεστεί το τμήμα κώδικα β-β-β. Έχουμε λοιπόν CMP AL,5, δηλαδή σύγκρινε το AL με το 5. Στη συνέχεια έχουμε JV part AAA, δηλαδή JV jump if below, δηλαδή αν το προηγούμενο είναι μικρότερο, δηλαδή αν το AL είναι μικρότερο από 5, να εκτελεστεί το κομμάτι part AAA. Αμέσως μετά τοποθετείται το κομμάτι της άλλης περίπτωσης. Προσοχή τα κομμάτια. Δηλαδή το τμήμα κώδικα τώρα είναι το part βββ που εκτελείται και πολύ σημαντικό είναι να μπει η εντολή GMP τέλος προκειμένου να μην εκτελεστεί και το part AAA αν αρχίσει να εκτελείται το part βββ. Γιατί αν απουσιάσει η εντολή GMP τέλος, εκτελείται το part β και συνεχίζει η εκτέλεση στο part α. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η εντολή GMP. Στη συνέχεια ακολουθεί το κομμάτι part AAA και μπαίνει το τέλος, η ετικέτα τέλος, όπου εκεί θα γίνει merge των δύο διαφορετικών πιθανών μονοπατιών εκτέλεσης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι αν ο AL είναι μεγαλύτερος δηλαδή above ή ίσως equal, άρα θέλουμε JAE να το χρησιμοποιήσουμε, να πάμε μερικές γραμμές πίσω. Έτσι λοιπόν έχουμε again input, την ετικέτα, έχουμε την είσοδο ας πούμε στον AL, μετά γίνεται η σύγκριση compare AL,10 και JAE, J above ή equal again input, δηλαδή αν το AL είναι μεγαλύτερο από το 10, να πηγαίνει στην εκτέλεση again input.
ασφαλώς πάντα μπορούμε αυτές όλες τις συγκρίσεις να τις γράφουμε με δύο τρόπους. Δηλαδή, θα μπορούσαμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα να πούμε άμα θέλουμε το AL να είναι μεγαλύτερο από το 10, μπορούμε να πούμε JB. Δηλαδή, να τοποθετήσουμε την εντολή JB πήγαινε, αν είναι μικρότερο, 5 γραμμές παρακάτω για να εκτελέσει το κομμάτι κώδικα και δηλαδή να υπάρχει ένα JB π.χ. τέλος ώστε να εκτελείται το κομμάτι κώδικα που είναι λίγες γραμμές παρακάτω και αμέσως κάτω από το JB να υπάρχει το GMP again input προκειμένου να μεταβούμε πάλι στο again input σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί το JB τέλος. Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπορούμε πάντα να εκφράσουμε τα if με δύο τρόπους. Είτε με το θετικό τρόπο αν ισχύει, είτε με το αρνητικό αν δεν ισχύει τι να κάνει. Ένας άλλος βρόχος επανάληψης για 5 φορές είναι να θέσουμε ας πούμε στο CX την τιμή 5. Υπάρχει ετικέτα αρχικοποίησης του loop, ο κώδικας που εκτελείται 5 φορές, στη συνέχεια ο οποίος όμως κώδικας δεν τροποποιεί τον CX καταχωρητή, στη συνέχεια γίνεται αφαίρεση του CX κατά 1, γιατί θέλουμε να αφαιρείται κάθε φορά κατά 1, ελέγχουμε αν έχουμε φτάσει στην τιμή 0 και πηγαίνει ξανά JNE not equal αν το CX δεν είναι 0 να μεταβεί στην εκτέλεση πάνω ξανά του loop. Βέβαια, όπως θα δούμε σε επόμενη διάλεξη, μπορούμε αυτό το κομμάτι κώδικα των βρόχων επαναλήψεων να το απλοποιήσουμε χρησιμοποιώντας απλώς την εντολή loop. Κάτι που θα το δούμε όμως παρακάτω. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη ενότητα.